Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Προγνωστικά για το Ελλάδα-Γεωργία. Η δεύτερη και η τρίτη αγωνιστική για την Γεωργία, δεύτερη για την Ελλάδα. Αγωνιστική για τα προκριματικά του Μουντιάλ για το Κατάρ. Έχουμε δει κάποια πράγματα μέχρι στιγμής και από την εθνική μας. Έχουμε δει κάποια πράγματα και από την Γεωργία. Το μάτς καταρχάς θα γίνει μέσα στην Τούμπα, όπως έγινε και το μάτς της Ελλάδας με την Ονδούρα. Ένα φιλικό το οποίο ήταν αρκετά πράγματα. Ήταν πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν στο μέλλον και πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με το φιλικό κόντρα στην Ονδούρα, στο οποίο ουσιαστικά δώσαμε πάρα πολλές παλιές, πουλήσαμε πάρα πολύ την μπάλα, είδαμε μια τελείως διαφορετική δεκάδα και νομίζω ήταν και το αναμενόμενο. Γενικά είδαμε τα δύο γκολ από τον Παυλίδη, εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά και τις δύο φάσεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα μείνω πάρα πολύ στο αμυντικό κομμάτι, γιατί ήταν το κομμάτι το οποίο είχε τα περισσότερα προβλήματα. Σιώπης και οι τέσσερις αμυντικοί ήταν νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα της εθνικής μας κόντρα στο μάτς με την Ονδούρα. Γιατί ο Σιώπης, ο οποίος καταρχάς έπαιζε εξάρι, ένα αυτό, έχανε την μπάλα πάρα πολλές φορές μόνος του. Το ίδιο είδα και πάρα πολλές φορές από την άμυνά μας. Δηλαδή, χάναμε την μπάλα πάρα πολύ εύκολα. Και κυρίως στην αρχή δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε δύο παλιές. Δηλαδή, παίζαμε δύο πάσες και μετά χανόταν η μπάλα. Πραγματικά, δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί αυτό στην εθνική. Να παίζει δύο πάσες και να χάνει την μπάλα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Και επίσης, σίγουρα μπήκαμε πολύ πιο φοβισμένοι. Κάτι το οποίο δεν θα πρέπει ποτέ να γίνει. Γιατί η Ονδούρα δεν είναι ομάδα για να συγκριθεί με την Ελλάδα. Και έχουμε πολύ καλύτερο ρόστερ από την Ονδούρα. Και πραγματικά μπήκαμε πάρα πολύ φοβισμένοι σε σχέση με το πώς θα πρέπει να μπούμε. Αλλά γενικά πρέπει να βελτιώσουμε με την άμυνα. Αυτό είναι το κύριο κομμάτι που πρέπει να κρατήσουμε το μάτι με την Ονδούρα. Είτε κερδίσαμε που δεν παίζει ρόλο. Πρέπει να κρατήσουμε το κομμάτι της άμυνας και το να βελτιώσουμε την άμυνα. Λοιπόν, επόμενο πράγμα που έχουμε να πούμε είναι καταρχάς και στο ματς με την Ισπανία είδαμε προβλήματα στην άμυνα και στον γκολ που δεχτήκαμε πιο συγκεκριμένα, όπου μία φορά βρήκανε χώρο οι Ισπανοί και εκεί πέρα ήταν που το βάλανε. Που εκεί πέρα ήταν λάθος του Μπακάκη. Που κατά τη γνώμη μου δεν θα μπορούσε να παίξει καν ο Μπακάκης στην εθνική, αλλά τέλος πάντων. Θα έπρεπε σίγουρα να μπει ο Ανδρούτος που είναι πιο φορμαρισμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δύο ακόμα προβλήματα που είδαμε στην εθνική μας ήταν στο μάτς με την Ισπανία, που πήραμε καλό αποτέλεσμα βέβαια, αλλά με μια τελική και αυτή η τελική ήταν από πέναλτι, άρα δεν θεωρείται καν τελική. Ήταν ο Μάνταλος, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα πιστεύω, όπου ο Μάνταλος ουσιαστικά ήταν να παίξει half και το Μάνταλο τον είδαμε να παίζει εξάρι και να μην μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Θεωρώ πως θα έπρεπε σίγουρα να μπει ο Φορτούνης, κάτι το οποίο δεν έγινε. Έγινε νομίζω μετά σαν αλλαγή. Θεωρώ πως άρχισε πάρα πολύ, γιατί ο Φορτούνης είναι ένας παίκτης ο οποίος κρατάει την μπάλα και σίγουρα θα έδινε κατοχή στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο χρειαζόμασταν εκεί πέρα όταν είχαμε βάλει τον γκολ. Αλλά και από την αρχή του αγώνα πιστεύω αν είχαμε τον Φορτούνη μέσα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Και νομίζω μετά ο Γιακουμάκης είναι η μόνη ένσταση που θα μπορούσα να είχα, ξέρω εγώ, στη θέση του Μπαγκασέτα. Αλλά τελικά μας βγήκε αυτό σε καλό. Από την άλλη μεριά τώρα η Γεωργία, η οποία τα έχει πάρει αρκετά καλά η αλήθεια είναι. Καλά, συσσαγωγικά καλά. Έχει χάσει 1-0 από τη Σουηδία. Που είναι καλό αυτό γιατί δεν έχει δεχτεί πολλά γκολ. Και έφερε και το 2-1 με την Ισπανία. Την ήττα κόντρα στην Ισπανία με 2-1. Παρ' όλα αυτά και η Ισπανία κόντρα στην Γεωργία δεν ξέρω. Τα έχει πάρει πολύ χαλαρά τα προβληματικά η αλήθεια είναι. Και πιστεύω αυτό θα της βγει σε κακό. Εάν καταφέρουμε και κερδίσουμε την Γεωργία, θα είμαστε στο βαθμό με την Ισπανία και μετά μπορεί να γίνει ένα τρομακτικό παιχνίδι εκεί πέρα. Οπότε αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Τώρα, απουσίες για την εθνική μας είναι ο Χατζηδιάκος, ο Κουρμπέλης και ο Γαλανόπουλος. Και απουσίες από την Γεωργία είναι ο Καρτσάβα, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος είχε πάρει κόκκινη στο μάτς με την Ισπανία. Εκεί πέρα γύρω στο τέλος του αγώνα, στον 90 κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Και η πιθανή δεκάδα για την εθνική μας είναι με Βλαχοδήμο, Τζαβέλα, Μαυροπάνο, Μπακάκι, Τσιμίκα, Ζέγκα, Μπουχαλάκι, Φορτούνη, Μασούρα, Μπακασέτα και Γιακουμάκι. Η πιθανή δεκάδα για την εθνική. Και η πιθανή δεκάδα για τη Γεωργία με Λόρια, Ταβάλι, Κάσια, Γιομπριτζέλε, Γκβίλα, Κανκάβα, Κακαμπάζε, Λοντμονιάτζε, Κιτιετζάμπε, Καρατζίσκα και ο Ζιζβίβο. Οι δύο δεκάδες, οι δύο πιθανές δεκάδες μάλλον για το μάτς. Τώρα στο στοίχημα.
Καταρχάς να πούμε αυτό το παιχνίδι το είχαμε δει τελευταία φορά το 2011, δηλαδή έχει περίπου 10 χρόνια, 9,5 χρόνια πες, γιατί είχε γίνει Οκτώβριο το match. 9,5 χρόνια περίπου έχουμε να δούμε αυτό το match. Γενικά είναι ένα match το οποίο πιστεύω θα μπουν goal. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί έχουμε δει ότι η άμυνα της εθνικής μας έχει θέματα. Ότι θα βάλουμε goal θα βάλουμε. Ότι θα δεχτούμε θα δεχτούμε, γιατί και η προϊστορία λέει ότι κόντρα στη Γεωργία 3 στα 4 παιχνίδια έχουμε δεχτεί γκολ. Είναι γκολ γκολ τα παιχνίδια, 3 στα 4. Τώρα βέβαια και αυτά είναι το πιο πρόσφατο, είναι πριν από 9,5 χρόνια. Ναι, είναι και αυτό, αλλά και η προστορία πάντα παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Οπότε αυτό θα είναι το ένα κομμάτι και το επόμενο κομμάτι θα είναι ο Άσος της Ελλάδας, ο οποίος βρίσκεται στο 1,70, η Σοπαλία στο 3,75 και η Γεωργία στο 6,75. Οπότε θα ακολουθήσουμε τον Άσο της Ελλάδας στο 1,70 και τον goal goal για το παιχνίδι, το οποίο βρίσκεται στο 2,40. Πάρα πάρα πολύ καλές αποδόσεις και οι δύο, βγάζετε τρομερή απόδοση. Οπότε αυτά για το παιχνίδι. Θα υπάρχει live σχολιασμό στις 10 παρατέταρτο. Αν σας άρεσαν τα προγνωστικά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και πατήστε το καμπανάκι να ενημερώνεστε για νέα βίντεο κτλ.